πότε φτιάχτηκε η ομάδα σας και γιατί ονομάζεται Γέφυρα από την ευκαιρία. Α, ωραία. Η Γέφυρα φτιάχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Οπότε σαν όνομα και σαν ομάδα είναι νεοσύστατη. Υπάρχει όμως ένας πυρήνας που έρχεται από πιο πίσω και έχει μια προϊστορία τουλάχιστον 2 χρόνων πάνω σε αυτό που κάνει η γέφυρα σήμερα. Γιατί γέφυρα? Γέφυρα γιατί η γέφυρα έχει έχει μια διπλή έννοια. Ναι. και νομίζω και εξαιρετικές ιδιότητες. Πρώτον ότι στη βάση της μπορεί να προσφέρει ασφάλεια, θαλπορίκια. Γίνεται πολλές φορές το καταφύγιο για τους ασθενείς. Ακριβώς. Πολλούς ανθρώπους. Και απ' την άλλη είναι το πέρασμα ή το κομμάτι αυτή που ενώνει τους κόσμους. Προσδιορίζει και το στόχο μας, το να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Η πλευρά που είναι στο δρόμο, να περάσει μέσα στη κοινωνία κανονικά, να ενταχθεί. Οπότε έχει και αυτή τη σημασία. Και μεταβατικό και συνδετικό. Οπότε ξαναγυρίζουμε στο κομμάτι, η φιλοσοφία είναι, ναι, θέλουμε να δούμε, να πλησιάσουμε και να καταρχήν να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, να ακούσουμε, να μάθουμε και να καταλάβουμε την ιστορία και το πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί εκεί, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα δικά τους βήματα, ώστε κάποια στιγμή να βγουν από αυτό και να είναι και αυτοδύναμοι και να είναι και αυτοεξαρτώμενοι και ουσιαστικά να μην χρειάζονται εμάς. Πώς είσαστε και ποιο είναι το εύρος της δράσης σας? Αυτή τη στιγμή η γέφυρα έχει 47 μέλη, θα φτάσουμε κοντά στους 60. Τα μέλη της ομάδας είναι κυρίως, ο βασικός πυρήνας της ομάδας είναι κοινωνικοί επιστήμονες και άνθρωποι που έχουν βιώσει το κομμάτι δρόμος από άλλες από άλλη οπτική και σκοπιά, και σήμερα έχοντας την εμπειρία της άλλης μεριάς προσπαθούν και οι ίδιοι να επιστρέψουν κάτι πίσω. Άρα επί της ουσίας είναι η ίδια μας η δομή τέτοια, το πώς είναι δομημένη η γέφυρα, που ουσιαστικά δίνει και την ευκαιρία της ένταξης στους ίδιους ανθρώπους που συναντάει. Δεν είμαστε εμείς και οι άλλοι, είμαστε εμείς. Άρα κάποιος που σήμερα είναι στον δρόμο, αύριο είναι μέλος μας, αύριο είναι ένας ενεργός άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά επιστρέφει για να πάρει και κάποιον άλλο μαζί του. Στο γενικότερο πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, θα προσπαθούμε να στήσουμε ένα street theater που ουσιαστικά θα είναι κάποιοι μονόλογοι με πραγματικές ιστορίες, διηγημένες όμως από τα ίδια μέλη της ομάδας που ήταν οι δέκτες αυτής της ιστορίας. Αληθινές ιστορίες, δεν πρέπει να έχουμε δημιουργηθεί. Ας το τοξικομανείς ή οτιδήποτε. Αληθινές ιστορίες. Θα αφηγηθούμε αυτά που μας συγχωρείς. Το ζητούμενο πίσω από αυτό είναι ουσιαστικά να επικοινωνήσουμε προς τα έξω, προς την υπόλοιπη κοινωνία, ότι πίσω από την εικόνα υπάρχει μια ανθρώπινη ιστορία. Αυτό είναι μια δράση που αφορά το κομμάτι κοινωνία. Την ευαισθητική. Άλλες δράσεις είναι ότι ουσιαστικά σε συνεργασία με μια ομάδα από το μουσικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, θέλουμε να κάνουμε κάποιες διαδραστικές ενέργειες μαζί με τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Να τους βάλουμε δηλαδή σε μια διαδικασία μαζί με εμάς να συμμετέχουν σε ένα εντός ή εκτός εισαγωγικών παιχνίδι συνάντησης. Άρα ουσιαστικά θέλουμε να τους ενεργοποιήσουμε και να αλλάξουμε λίγο και την καθημερινότητά τους. Να αντιληφθούν ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που βιώνουν στην κάθε μέρα.
Αντίστοιχα είναι και ενέργειες που θα κάνουμε, που έχουμε ήδη κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, όπως είναι το street soup, όπως κάναμε το street hot chocolate και cake. Ουσιαστικά τι ήταν αυτό, είπαμε ότι φτιάξτε στα μέλη μας και στους φίλους μας ότι φτιάξτε μια σούπα που θα φτιάχνετε στο σπίτι σας για εσάς και ελάτε να πάμε να την, να την μοιραστούμε μαζί με τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο. Σαφέστατα δεν ήταν στη σκέψη μας ότι θα ψητήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ή θα τους χορτάσουμε. Το θέμα όμως ήταν ότι είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε κάτι που και οι ίδιοι εμείς τρώμε στο σπίτι μας. Η αίσθηση την οποία έχουν οι περισσότεροι είναι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης από το 10-11 και μετά, ο πληθυσμός των ανθρώπων που είναι είτε άστεγοι είτε εξαρτώμενοι από ουσίες έχει εκτοξευθεί. Ισχύει αυτό ή όχι από τη δική σας εμπειρία? Αν παρατηρήσουμε, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κυρίως είναι από 35 μέχρι 45, αυτές είναι οι ηλικίες που συνήθως συναντάμε. Οπότε είναι σαν να βλέπεις μια ολόκληρη γενιά ξαφνικά να βρίσκεται στον δρόμο. Δεν είμαστε καν στο σημείο που οι αριθμοί είναι έχουν σταθεροποιηθεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο πικ. Έχει σταθεροποιηθεί αυτός ο αριθμός, οπότε από εδώ και πέρα ελπίζεις ότι αρχίζεις να μειώνεις τον αριθμό. Είναι σταθερά αυξητικός χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί καν. Σε αυτό βοηθάει πολύ και η ιδιαιτερότητα του πώς είναι δομημένη η ελληνική κοινωνία. Συνήθως ένας άνθρωπος που θα συναντήσουμε σήμερα στον δρόμο, δηλαδή ένας καινούριος που βγαίνει έξω, είναι ένας άνθρωπος που έχει συμβεί κάτι στη ζωή του μεταξύ 10 και 12. Δηλαδή παίρνει 3 με 5 χρόνια πριν φτάσει στον δρόμο. Α, από τη στιγμή που του συμβαίνει κάτι, ουσιαστικά χρειάζονται 3 με 5 χρόνια για να καταλήξει στον δρόμο, ας πούμε. Και πάντα μιλάμε στο περίπου, έτσι δεν είναι? Καλά, ναι. Απόλυτο. Σαν μεσόωρος. Να προσθέσουμε ότι σε όλο αυτό προστίθεται και ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, έτσι λόγω της έξαρσης και του πολέμου στην Συρία γενικότερα και στην Αφρική με τα διάφορα που συμβαίνουν, συν ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων που ζουν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια που δεν υπάρχει καμία πραγματική εικόνα ποιο είναι αυτό το νούμερο, συν ένας επίσης μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ζουν σε πολύ μικρά διαμερίσματα, νοικιάζει ένας και μένουν 12, 10, 20, δεν ξέρω. Έχουμε κάποια εικόνα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και την αναλογία ξένων Ελλήνων? Μέχρι και το Μάιο του 2015, από τη δικιά μας καταγραφή, τα ποσοστά ήταν 52% ελληνικής καταγωγής και 48% μη ελληνικής καταγωγής. Οπότε αυτό όμως μέχρι το Μάιο, γιατί από το Μάιο και εδώ ουσιαστικά υπάρχει η έξαρση του προσφυγικού κύματος, οπότε ενδέχεται τώρα αυτά να έχουν λίγο μεταβληθεί. Και μεγαλώνει και πολύ το ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους που υποκειτάς πριν, ότι βρίσκονται, μπορεί να έχουν και ιδιόκτητα σπίτια ή να βρίσκονται σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, τα οποία όμως δεν έχουν τίποτα, δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, και δεν μπορούμε να τους καταγράψουμε αυτούς και δεν ξέρουμε και το νούμερο των αριθμών. Γιατί εγώ σαν ρωτάω, γιατί παλιότερα ακούγαμε έναν αριθμό γύρω 40.000 πανελλήνια βέβαια. Τώρα είναι πολύ περισσότερος. Είναι σίγουρα μεγαλύτερος αριθμός. Ναι, είναι σίγουρα αυξανόμενος. Σίγουρα μεγαλύτερος αριθμός. Μετά υπάρχει και το άλλο που το συναντήσαμε και τώρα τελευταία, είναι ότι ο Έλληνας το έχει στο χαρακτηριστικό του, ότι δεν θέλει να μαθευτεί. Αισθάνεται πάντα μία ντροπή. Και αυτή η ντροπή κυριαρχεί. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που να φαίνονται πολύ και να σου δηλώνουν οι ίδιοι ότι όχι, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι άστεγος, δεν είμαι άνθρωπος που χρειάζομαι κάτι, είμαι σε ανάγκη, και να είναι όντως και να φαίνεται. Και να έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, σίγουρα. Να έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έχει. Γιατί υπάρχει στην κοινωνία μας. Δεν θέλει να στιγματιστεί. Ναι. Το στίγμα. Έτσι, είναι έχουμε στίγμα. Συναντήσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια κάποιου street work να προσεγγίσουμε άτομο το οποίο
επανειλημμένα, ας πούμε, και την πρώτη φορά που θα του μιλήσουμε, να μας πει ότι δεν, να το ρωτήσουμε. Χρειάζεστε κάτι που μένετε και να πει ότι έχει σπίτι και στην πραγματικότητα να μην έχει και να μας το αποκαλύψει μετά από 2-3 φορές που θα τον συναντήσουμε στο ίδιο σημείο. Ναι, όταν πλέον έχουμε αποκτήσει μία επαφή και αρχίζει να μας δίνει μετέπειτα, δηλαδή, εμπιστοσύνη και νιώθει άνετα μαζί μας, θα μας αποκαλύψει τι είναι και θα μας το πει και όλες θα είναι από τις πρώτες λέξεις που θα μας πει ότι αισθάνομαι μία μεγάλη ντροπή για την κατάσταση που είμαι. Όπως αυτό που λέγαμε πάλι, ότι έχουμε ανθρώπους που μιλάμε μαζί τους, οι οποίοι οι οικογένειές τους δεν γνωρίζουν τίποτα. Μπορεί να έχουν φύγει από το νησί που κατάγονται ή από οπουδήποτε και οι ίδιοι να μην έχουν πει στα παιδιά τους. Δηλαδή να έχουν παιδιά κανονικά, εγγόνια και να νομίζουν να έχουν κάποια επικοινωνία μαζί τους και να μην λένε ότι δουλεύουν μακριά, ότι έχουν προβλήματα, αλλά σε καμία περίπτωση ότι βρίσκονται στον δρόμο. Γιατί η αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένειες κανονικά. Υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχουν κανένα. Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν νοιάζεται κανείς για αυτούς, δεν τους ξέρει κανένας. Έχουν οικογένεια, φίλους συγγνωστούς, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και τα προβλήματα. Και τον λόγο που βρέθηκαν στον δρόμο, προφανώς. Μπορεί να μην υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον ή να υπάρχει ακόμα και κάποιο πρόβλημα. Που ναι. Και αυτό είναι μέσα στους στόχους μας. Ναι. Το να καταφέρουμε να μας ανοιχτεί αυτός ο άνθρωπος, να μας πει τα προβλήματά του και να μπορέσουμε είτε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε να λυθούν, είτε με κάποιο τρόπο να το ξεπεράσει το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές και τα προβλήματα αυτά δεν γίνεται να λυθούν. Γιατί χρειάζονται και οι δύο πλευρές για να λυθεί κάποιο πρόβλημα. Και σε περιπτώσεις που δεν γίνεται και να λυθούν, τουλάχιστον να το ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να είναι αυτοδύναμος, να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση και την δύναμη που χρειάζεται, να επανενταχθεί στην κοινωνία. Βέβαια, υπάρχει και εκεί άλλο ένα θέμα, το ότι όσο δουλειά και να κάνουμε εμείς και όσες προσπάθειες και να κάνουμε, χρειάζονται και κάποιες υποστηρικτικές δομές στον εαυτό του πρώτα. Ναι, χρειάζεται να πιστέψει ο ίδιος στον εαυτό του και μετά χρειάζονται και κάποιες υποστηρικτικές δομές από το κράτος. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο κρίσιμο σημείο. Δύο πράγματα. Επειδή είπατε ότι ο στόχος σας είναι γενικώς να επανενταχθούν και να σταθούν στα πόδια τους οι ίδιοι. Το ερώτημα είναι το εξής. Καταρχάς, αν από το κράτος υπάρχει μία βοήθεια σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι άνθρωποι είναι χιλιάδες πια, υπάρχουν υποδομές, τα σπίτια πολλά είναι κλειστά. Έχουν ανοίξει τα σπίτια, έχουν δώσει υποδομές στο κράτος, τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι χώροι να κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν τόσο λίγοι συγκριτικά με το πρόβλημα, το πρόβλημα εννοώ το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, που ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει. Το κράτος εννοείς. Ναι, εννοείται. Δεν, ακόμα και αν υπάρχει διάθεση σε κάποιο επίπεδο, δεν καλύπτει τίποτα σχεδόν. Αν υπήρχε καταρχάς κάλυψη κρατική, δεν θα υπήρχαν άλλες τόσες φορές που προσπαθούν να βοηθήσουν. Και δείτε μόνο αυτό. Δεν θα χρειαζόντουσαν κάπου. Υπάρχουν σπίτια τα οποία έχει το κράτος, θα μπορούσε να κάνει πιο μαζικά συσίτια. Θα μπορούσε να κάνει διάφορα τέτοια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανθρώπους, αν τα κάνει αυτά τα στοιχειώδη. Διότι εσείς δεν μπορείτε, φαντάζομαι, δεν έχετε ούτε τα μέσα για να δίνετε τις υποδομές για να έχετε να δίνετε να προσφέρετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε έναν άνθρωπο. Ξέρετε τι, το πιο απλό. Ένα κράτος το οποίο κατά κάποιον τρόπο οδήγησε τον κόσμο σε μια τέτοια κατάσταση, κατά πόσο θα ήταν εφικτό να τον βγάλει από αυτήν, να τον βοηθήσει. Είναι και λίγο. Οξύμορο, και... Ναι, και. Να πω ένα παράδειγμα για να είναι πολύ κατανοητό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι ξενώνες που έτσι δεν ακουμπάνε, αυτό, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τώρα... ούτε το 10% της πραγματικής ανάγκης. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτούς τους ξενών. Και πώς λειτουργούν και αυτοί. Αυτό πάνω από ακριβώς ότι. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να κοιμηθεί και τελειώνει η υποχρέωσή μας εκεί. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά δημιουργούμε χώρους αποθήκευσης. Ακριβώς. Το ζητούμενο δεν είναι να δώσει έναν άνθρωπο τη δυνατότητα να κοιμηθεί κάπου. Ναι, θα του δώσεις αυτό για να νιώσει ασφαλής και να έχει μια βάση να ξεκινήσει, αλλά μετά από εκεί πρέπει να του δώσει την ευκαιρία να μάθει να εκπαιδευτεί. Οι καιροί αλλάζουν, πρέπει να μάθει να κάνει κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην αγορά εργασίας. Αλλά μπορείς να τους βάλεις σε μια διαδικασία να κάνουν κάτι άλλο. Π.χ. Να προσφέρουν κοινοφελή έργο. Να συντηρήσουν και να καθαρίσουν ένα πάρκο, από το να κάνουν βοηθητικά πράγματα
στην ίδια την κοινότητα. Ποιος. Δεν είναι ακριβώς η πληρωμή, η χρηματική συναλλαγή. Είναι εκπαιδευτικά να μάθουν να λειτουργούν. Δεν είναι μόνο αυτό. Σου δίνω το χώρο να μείνεις. Κάνε αυτό. Και εσύ, εγώ σου προσφέρω αυτό και εσύ. Και πάλι χρειάζεται κάποιο. Κάτι στην κοινωνία. Χρειάζεται κάποιο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Κάποιο δήμο, κάποια κυριαρχία, α πούμε. Αυτό ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πώς λειτουργεί όλο το σύστημα δεν είναι αυτή η λογική του. Είναι η λογική ότι δημιουργώ ένα χώρο απλά για να μην μου πεθάνει κάποιος και χρεωθώ το ότι εγώ δεν τον δημιούργησα και τελειώνει εκεί. Ανθρώπινα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο το ότι γιατί το κάνω αυτό και τι προσπαθώ να έχω σαν αποτέλεσμα από όλο αυτό. Το κάνω από υποχρέωση για να πω ότι το έκανα και ότι τέλος πάντων. Μόνο για να πω ότι υπάρχει. Αυτό, μόνο για να πω ότι το έκανα. Δηλαδή οι χώροι που έχουν είναι μόνο για να δικαιολογήσουν ότι κάτι έχουν κάνει. Είναι παλιά ξενοδοχεία, είναι ελάχιστα. Σύντομα είναι και πραγματικά έτσι κι από μόνοι του είναι ανεπαρκείς. Είναι πολύ άσχημοι χώροι. Οι ίδιοι οι άστεγοι, όταν του το επικοινωνούμε εμείς και του λέμε ότι υπάρχει και αυτός ο χώρος να πάτε εκεί, η εμπειρία του είναι αρνητική. Φρικτή, πολύ αρνητική. Γιατί μας μιλάνε για πάρα πολύ κόσμο μέσα στον ίδιο χώρο, για απίστευτη βρωμιά, για πολλά λειτουργικά που είναι σε πολύ άσχημο. Ναι, από την κατάσταση αυτή εκεί. Ναι, από την κατάσταση αυτή εκεί. Πρώτη φορά που είχε εμπλακεί η ομάδα σε έκτακτα μέτρα λόγω καιρού, και είναι και επίκαιρο, ήταν το 2013. Και έπρεπε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει το ρουφ, το οποίο έχει ανοίξει ο Δήμος της Αθήνας σε μεθερμενόμενος χώρος για να πάνε οι άστεγοι. Όταν λοιπόν αρχίσαμε να ενημερώνουμε τους αστέγους ότι παιδιά υπάρχει ο χώρος εκεί να πάτε, η απάντηση ήταν όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Μία, δύο, τρεις. Κάποια στιγμή μπήκαμε και εμείς στη διαδικασία να πούμε: οκ, ρε παιδιά, γιατί δεν θέλετε. Για ποιο λόγο. Και η απάντηση ήταν αποστομωτική. Ότι ξέρεις κάτι. Τι να μου πει εμένα να πάω για δύο μέρες. Για να ξαναθυμηθώ πώς είναι η ζέστη, να ξαναθυμηθώ πώς είναι να είσαι σε ένα περιβάλλον ασφαλές και μετά από δύο μέρες να ξαναβρεθώ στον δρόμο. Επειδή εσύ τώρα νιώθεις ενοχές, μη σου πεθάνω και θες να με βάλεις να ζεσταθώ, μη σου παγώσω και κατηγορηθείς. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Προτιμώ να μείνω εδώ. Τι λες αυτόν τον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Τι του λες. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ή το αμέσως επόμενο που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αν φύγω από εδώ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό έχω. Έχω αυτή τη γωνία, τους ανθρώπους, τη γειτονιά μου που είναι τα μαγαζιά ή μια επιχείρηση που μπορεί να είναι σε κάποιο όροφο ή κάποιος γείτονας που μένει εκεί, ότι αυτή είναι η γειτονιά μου, εγώ έχω αυτούς τους ανθρώπους που επικοινωνώ. Θα περάσει η υπηρεσία του Δήμου, θα μου πετάξει την κουβέρτα, θα μου πετάξει το στρώμα και δεν λέω κακώς το κάνει, με ποια έννοια, ότι σαφέστατα το να υπάρχουν σημεία στην πόλη τα οποία ουσιαστικά δεν καθαρίζονται, δεν δημιουργούν ζητήματα δημόσιας υγείας. Αλλά για αυτόν τον άνθρωπο, και είναι απόλυτα κατανοητό, είναι το μόνο που έχει. Σπίτι του. Και αν φύγει από εκεί, ξέρω ότι θα το βρει. Άρα λοιπόν, πραγματικά αναρωτιέμαι και εγώ τι είναι αυτό που κάνουμε. Γενικότερα. Τι είναι αυτό που κάνουμε, έτσι μιλάω, σαν σύστημα και σαν. Άρα λοιπόν, πάμε και σκεφτόμαστε και προτείνουμε πράγματα τα οποία δεν ακουμπάνε την ανάγκη και τους ανθρώπους. Γιατί δεν άνθρωποι δεν θέλουν αυτό. Δεν θέλουν το να τους πετάξεις ένα πιάτο φαγητό απλά για να μην πεθάνουν. Γενικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται στον δρόμο αποτελούν ανθρώπους οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα, οι οποίοι προφανώς είτε όταν η οικογένεια κάποια στιγμή πέθανε, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο βρέθηκαν μόνοι τους και δεν υπάρχει κανένα μέρος να απευθυνθούν. Και πέρα από τα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα, υπάρχουν και πολλά άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία βρίσκονται σε μια εξίσου αντίστοιχη μοίρα. Τα οποία προφανώς κάποια στιγμή όταν μεγαλώνουν, γιατί πολλές φορές μιλάμε για παιδιά με ειδικές ανάγκες και υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση, αλλά όταν ξαφνικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ξεπερνάνε την ηλικία των 17-18 χρόνων, ξαφνικά αφανίζονται. Δεν υπάρχουν πουθενά για το κράτος, για κανέναν και δεν υπάρχουν και υποδομές να βρεθούν κάπου αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά. Μιλάμε για κέντρα όπως. Που τα γνωρίζουμε όλοι, το Δαφνί, Δρομοκρατία, 1.000 μέρη που μπορούν να πηγαίνουν, τα οποία κάπως τους μαζεύουν από τον δρόμο, γιατί προφανώς κάποιος θα ενοχληθεί, μπορεί να υπάρξουν παράπονα. Είναι συγκεκριμένη διαδρομή. Ναι. Ουσιαστικά όλο αυτό, γίνεται μια καταγγελία. Γίνεται μέσω εισαγγελικής εντολής
χρησιμοποιώντας ως άλοθη μια ψυχιατρική διάγνωση η οποία ποτέ δεν έχουμε αντιληφθεί ποιος την κάνει. Ναι, εννοείται αυτό. Ποιος είναι αυτός που υπογράφει ένα χαρτί ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχιατρικά προβλήματα και βάσει αυτής της υπογραφής εκδίδεται μια εισαγγελική εντολή και αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται στον δρόμο ουσιαστικά συνοδεύεται από την αστυνομία είτε στο Δαφνί είτε στο δρομοκαίτιο και μετά από δύο ή τρεις μέρες επί της ουσίας ξαναγυρνάει στον δρόμο. Και πολλές φορές τον λαμβάνουμε σε χειρότερη κατάσταση. Ποιος ξέρει, δεν είμαστε εκεί να δούμε, αλλά σίγουρα κάτι δεν πάει σωστά. Τώρα μην πούμε εμείς κάτι που προφανώς δεν γνωρίζουμε, αλλά πολλές φορές άτομα τα οποία μπορεί να έχουμε προσεγγίσει προηγουμένως, αργότερα να εμφανίζεται σε πολύ διαφορετική, με ένταση, περισσότερη θυμό. Γιατί μάλλον δεν έχει γίνει η ανάλογη θεραπεία που επιβάλλει το κάθε περιστατικό. Γιατί ή μπορεί και η συμπεριφορά που τους αντιμετωπίσαν να μην ήταν καλή, ποιος ξέρει. Πολλές φορές είναι δύσκολο και αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε επικοινωνία και να τους αναγνωρίσουν από τι πάσχει ο καθένας και να ενδιαφερθούν να τους έχουν την κατάλληλη θεραπεία. Και πολλές φορές ακόμα και ο γιατρός, αν θέλει να κάνει κάτι, βρίσκεται με δεμένα τα χέρια να μην έχει το τι να κάνει. Γιατί τι θεραπεία να μην είμαστε κι εμείς. Και πού να στείλει το κάθε άτομο που έχει κάποια ανάγκη να φιλοξενηθεί σε ένα ίδρυμα, να έχει αυτό που του πρέπει. Και αναγκαστικά ξαναγυρνάει στον δρόμο και γυρνάει και ο ίδιος και πιο ταλαιπωρημένος και σε χειρότερη κατάσταση μόνο και μόνο από αυτό που αντιμετώπισε. Ακόμα και να μην έχει μια άσχημη αντιμετώπιση, ακόμα και το ότι νιώθει ότι δεν έγινε τίποτα εκεί που πήγε, χάνει και την ελπίδα του ότι ξέρεις κάτι. Όπου και να πάω, πάλι το ίδιο. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Μιλάμε και γενικότερα. Έρχεται χειρότερα σε ψυχολογική θέση από ό,τι ήταν πριν. Για νοσοκομεία τα οποία υπολειτουργούν. Μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά προσπαθούν να βοηθήσουν, γιατρούς, ψυχιάτρους, οτιδήποτε, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και ανάγκες. Όταν έχεις τρεις νοσοκόμες για να καλύψουν 40 ασθενείς σε μια κλινική ψυχιατρική, προφανώς και κάτι δεν πάει καλά και προφανώς δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς έχετε σαν σκοπό την επανένταξη. Και επειδή οι εποχές που ζει η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίση και είπαμε και τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού, έχετε να μας πείτε κάποια παραδείγματα κάποιων άλλων εναλλακτικών μορφών με τα οποία κάποιοι άνθρωποι γλίτωσαν από το δρόμο. Είχαμε συναντήσει έναν άστεγο στο Σαμπελόκηπους. Κοιμώντας σε παγκάκι σε ένα πάρκο, συζητήσαμε και είπα, ήταν και ο ίδιος ακόμα αρκετά ενεργοποιημένος. Δηλαδή, ενώ ότι ήταν σε φάση που το έψαχνε, ενώ ότι κάτι να κάνει. Και επί της ουσίας κάποια στιγμή κατάφερε του να βγάζει κάποια σκυλάκια βόλτα και να πληρώνεται γι' αυτό. Δεν του φτάναν όμως τα χρήματα για να μπορέσει να, ενώ θα μπορούσε να πληρώσει εν δυνάμει ένα μικρό ενίκιο, να πάει να μείνει κάπου, δεν μπορούσε να καλύψει, το κομμάτι που λέγεται εγγύηση του, δεν μπορούσε να πληρώσει δύο νίκια. Θα μπορούσε να βγάλει τα τρέχοντα, αλλά δεν μπορούσε να δώσει ποτέ, δεν είχε τα 100, τα 200 ευρώ για να μπορείς να ξεκινήσεις. Άρα επί της ουσίας αυτό που κάναμε ήταν το εξής, ότι μπήκαμε στη διαδικασία να καλύψουμε το αρχικό κόστος, οπότε από εκεί πέρα να το πάρει στα χέρια του και να μπορέσει να αποχωρήσει. Σε τι το βοηθήσαμε? Το βοηθήσαμε στο να ψάξουμε να βρούμε κάτι το οποίο να είναι στα μέτρα του με βάση αυτό που είχε εκείνη τη στιγμή. Κάτι οικονομικό, να μην είναι υπέρμετρο, οπότε να του γίνει βάρος. Άρα ουσιαστικά να έχει να παλέψει με μια καθημερινότητα την οποία ήταν προσιτή να ανταπεξέλθει. Έτσι, άρα ένα ενίκιο της τάξης των 90 ευρώ ήταν κάτι προσιτό που μπορούσε να το παλέψει. Άρα αυτός ο άνθρωπος επί της ουσίας σταμάτησε να ψάχνει μέσω ΑΕΔ, σταμάτησε να ψάχνει να γίνει υπάλληλος κάπου και είπε ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω κάτι άλλο ρε παιδί. Κάνω κάτι άλλο γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το κάτι άλλο μπορεί να μου δώσει μια διέξοδο. Οπότε ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφυγε από τον δρόμο. Υπήρχε το παράδειγμα ενός άλλου αστέγου που τον βρήκαμε επίσης πολύ γρήγορα, έτυχε να τον βρούμε γρήγορα, κοιμόταν στις καφετέρειες στο Μοναστηράκι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει από το εξωτερικό, γιατί άρρωστησε η μητέρα του,
ό,τι οικονομίες είχε κάνει αυτά τα χρόνια βρισκόμενος στο εξωτερικό, και θα το πω πολύ 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 όπως υπάρχει στο μυαλό μου, του τα έφαγε το ελληνικό, το εθνικό σύστημα υγείας, και κάποια στιγμή σαφέστατα τα χρήματα τελειώσανε. Και όταν αυτή η γυναίκα, η μητέρα από την περιπέτεια της υγείας της, έπρεπε, δεν ήταν πλέον αυτοσυντήρητη, άρα έπρεπε ουσιαστικά να μπει κάπου και να υπάρχει η φροντίδα, το οποίο επίσης είχε κόστος, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή βρέθηκε χωρίς δουλειά και χωρίς λεφτά. Και βρέθηκε εκεί στον δρόμο. Ωραία. Δεν είχε καν αφημί, δεν είχε τίποτα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε την ηλεκτρονικά την αίτηση, να βγάλει αφημί, να γραφτεί στον ΑΕΔ, απλά για να ανοίξουμε τους ορίζοντες που ψάχνει, έτσι. Ο άνθρωπος ήταν μάγειρας, άρα το αντικείμενο εννοώ ότι έψαχνε κάτι κοντά σε αυτό. Προσπαθήσαμε να του δείξουμε ότι, ρε παιδί μου, πώς να κοιτάς τις αγγελίες, ποιες είναι καινούργιες, ποιες δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, και κατάφερε να βρει μια δουλειά. Κατάφερε να βρει μια δουλειά και μέσα σε δύο μήνες, μαζί με έναν ακόμα άνθρωπο ουσιαστικά να συγκατοικήσει, μπόρεσε να μπει και σε σπίτι. Αλλά δεν είναι μόνο οι ιστορίες που ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος έφυγε από τον δρόμο. Το θέμα είναι πάντα του πώς να μην ξαναγυρίσει εκεί. Ένα. Και ένα δεύτερο είναι ότι πολλές φορές δεν είναι το σύνηθες να πάρεις μια ιστορία στο Α και να την πας στο Μ. Δεν είναι αυτό που... Σαφέστατα είμαστε πολύ ευτυχείς όταν συμβαίνει. Αλλά δεν είναι το συνηθισμένο. Για μας είναι επιτυχία, θα πω παράδειγμα, άστεγης γυναίκα στο πεδίο του Άριος, που την πρώτη φορά που, παρότι η ομάδα την ήξερε 3 χρόνια, ήταν προφανές ότι ήταν άστεγη, για μας τουλάχιστον, η ίδια είχε άρνηση στο να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση. Έλεγε ότι όχι, μου αρέσει πάρα πολύ εδώ και περνάω πάρα πολλές ώρες της μέρας μου εδώ, αλλά έχω σπίτι στα Εξάρχεια και μένω. Πήρε 6 μήνες για να αυτή η γυναίκα να αποδεχτεί και να μας πει, να το πει έτσι, να το αποδεχτεί, εννοώ να το εκφράσει ότι όχι, μένω εδώ και έχω ανάγκη κάτι. Αυτό δεν είναι λίγο. Είναι ένα βήμα και ένα σημαντικό βήμα. Δεν θα αλλάξει τίποτα, ενώ ότι όταν κάτι παίρνει κάποια χρόνια για να γκρεμιστεί, εννοείται ότι δεν θα αλλάξει σε μια μέρα. Θέλει ένα αντίστοιχο χρόνο για να ξαναγυρίσει πίσω. Άρα ουσιαστικά το ζητούμενο σε όλο αυτό είναι ότι πρέπει να είσαι εκεί, να είσαι παρόν και να προσπαθήσεις να πας στη διαδρομή μαζί του. Θαύματα δεν υπάρχουν και δεν είναι στο μυαλό μας η σκέψη ότι θα σώσουμε κανέναν. Εδώ παλεύουμε να σώσουμε τους εαυτούς μας, δεν να σώσουμε τους άλλους. Ούτε να σώσουμε τον κόσμο, ούτε να σώσουμε κανέναν. Απλώς λέμε ότι έχουμε επιλέξει να κάνουμε αυτό που κάνουμε και να στεκόμαστε δίπλα. Να στεκόμαστε δίπλα σε αυτό που άλλος έχει ανάγκη και όχι αυτό που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας. Σαν ανάγκη δικιά του. Άρα ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη οπτική των πραγμάτων διαφορετική. Ναι, φαντάζομαι ότι σε κάθε success story υπάρχουν και πολλά που δεν είναι success story. Η δική σας εμπειρία ποια είναι? Είναι έτσι όπως το είπε ο Τάσος πριν, ότι στοχεύουμε στο να γίνονται βήματα. Στοχεύουμε στο να υπάρχει έστω και το ελάχιστο αποτέλεσμα. Το ελάχιστο αποτέλεσμα είναι ακόμα και όταν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχει μια επικοινωνία ανθρώπινη, το να βρούμε έναν άνθρωπο σε κατάσταση θυμού ή απογοήτευσης ή το οτιδήποτε, και όταν θα φύγουμε από εκεί να τον αφήσουμε σε μια κατάσταση που να έχει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ακόμα και αυτό είναι ένα πολύ μικρό βήμα. Ακόμα και αυτά γεμίζουν και εμάς τους ίδιους, αλλά έχουν και αποτέλεσμα και στους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Η υποστηρικτική μας δράση στοχεύει στο να μπορέσουμε να τους κινητοποιήσουμε σε περίπτωση που δεν θέλουν να κάνουν κάτι γιατί νιώθουν μοναξιά, απογοήτευση. Ακόμα και να λειτουργήσουμε σαν φίλοι, σαν κάποιοι άνθρωποι με ενδιαφέρον,
να τον υποκινήσουμε να θελήσει ο ίδιος να βγάλει την ταυτότητά του που την έχει χάσει ή του την έχουν κλόψει και αδιαφορεί. Το ότι θα βρεθούμε δίπλα του και θα τον ρωτήσουμε, άντε, την έβγαλε, θες να την βγάλεις. Θα μπει σε μια διαδικασία να αρχίσει να το σκεφτεί. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πάμε και μαζί του. Θα κλείσουμε ένα ραντεβού, θα κάνουμε συνοδεία, θα βρούμε ανθρώπους που ευτυχώς στις μέρες μας, όσο αυξάνονται οι άστεγοι και οι άνθρωποι που χρήζουν ανάγκης, αυξάνεται ευτυχώς και ο αριθμός των εθελοντών και των ανθρώπων με αλληλεγγύη που νοιάζονται για τον συνάνθρωπο. Δυστυχώς υπάρχει το. Κάποια στιγμή μου είχε πει κάτι που με είχε συγκλονίσει πάρα πολύ κάποιος φίλος, ο οποίος έχει μεγαλώσει, για παράδειγμα, στα Γρεβενά, ότι όταν ήρθε πρώτη φορά στην Αθήνα, όταν είδε κάποια στιγμή έναν στον δρόμο, του έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και πήγε να βοηθήσει, να ρωτήσει το οτιδήποτε. Και του έκανε φοβερή εντύπωση το ότι υπήρχε κόσμος ο οποίος πήγαινε, ερχόταν και δεν του έκανε αίσθηση. Και μετά από 6-7 χρόνια που μένει πλέον εδώ, μου λέγεται ότι έχει μισήσει τον εαυτό του, το ότι πλέον αυτό του φαίνεται φυσιολογικό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Συνηθίζουμε στην εικόνα, το βλέπουμε και δεν θεωρείται πλέον πρόβλημα. Επειδή λειτουργούν όλοι έτσι, λειτουργείς και εσύ με αυτόν τον τρόπο και νομίζεις ότι είναι το φυσιολογικό. Το δικαίωμα, το όποιο δικαίωμα, το υπερασπίζεσαι πριν το χάσεις. Άρα, επί της ουσίας, γιατί αν το χάσεις, νομίζεις να υπερασπιστείς τίποτα γιατί δεν το έχεις. Άρα, λοιπόν, το ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι υπερασπίζονται το δικαίωμα κάποιων άλλων ανθρώπων, να έχουν λόγο, να έχουν δικαίωμα στο να ζήσουν, επί της ουσίας, υπερασπιζόμαστε και το δικό μας δικαίωμα. Ενώ ότι αυτά τα πράγματα είναι ένα πράγμα όλο μαζί.